Κύριε Υπουργέ, με τη σημερινή μας επίκαιρη επαναφέρουμε το ζήτημα των σοβαρών ελλείψεων του νοσοκομείου της ΚΟ, αφού σχεδόν εδώ και ένα χρόνο η κυβέρνηση και το Υπουργείο σας απαξεί ακόμα και να απαντήσει στις ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει. Σχετικά έχουμε καταθέσει ερώτηση στις 25 Μαΐου του 2022, του 2022 και στις 12 Δεκεμβρίου του 2022, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Όπως βέβαια κυρίως, η κυβέρνηση δεν απαντά και κοφεύει στις επανειλημμένες εκκλήσεις και κινητοποιήσεις του ίδιου του λαού της ΚΟ για την ικανοποίηση αυτών των σοβαρότητων αιτημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία στο νησί. Και δυστυχώς αυτά τα αιτήματα όχι μόνο παραμένουν επίκαιρα σήμερα, αλλά η κατάσταση μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και επικίνδυνη, απαιτώντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις. Εδώ και σχεδόν 10 μήνες δεν υπάρχει καν παθολόγος στο νοσοκομείο της ΚΟ. Και βέβαια το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ούτε με προσωρινές μετακινήσεις που σε κάθε περίπτωση δεν επαρκούν ούτε στοιχειοδός για να καλύπτεται η 24ωρη λειτουργία του νοσοκομείου. Πριν λίγες μέρες το Υπουργείο σας προκήρυξε 2 θέσεις παθολόγων, αλλά ξέρετε ότι μετά από τόσους μήνες αυτή η προκήρυξη είναι σταγόνα στον ωκεανό, γιατί 2 παθολόγοι δεν επαρκούν ούτε βέβαια για να καλυφθεί η 24ωρη λειτουργία του νοσοκομείου, πολύ περισσότερο για να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες 35.000 μόνιμων κατοίκων του νησιού, που γίνονται 135.000 κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Γνωρίζετε ότι πριν λίγες μέρες συνταξιοδοτήθηκε και ο μοναδικός παθολόγος της ΤΟΜΗ της ΚΟ, η οποία και αυτή οδηγείται στο κλείσιμο. Έτσι ένα ολόκληρο νησί έχει μείνει χωρίς καθόλου παθολόγο. Και μιλάμε για μια ειδικότητα, δεν μιλάμε και για ειδικότητες που σπανίζουν, όπως επικαλείστε άλλες φορές. Η κατάσταση αυτή λοιπόν είναι ακόμα ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα σε βάρος τόσο της υγείας των κατοίκων του νησιού. Επίσης δεν υπάρχει καθόλου πνευμονολόγος και παιδίατρος στο νοσοκομείο, ούτε ΜΕΘ και ΜΑΦ, ενώ σημαντικές ειδικότητες παραμένουν μονήρεις, όπως αυτή του καρδιολόγου, ακτινολόγου, παιδιάτρου, με ό,τι αυτή συνεπάγεται και για την δική τους την υγεία, αλλά βέβαια και για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών. Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό που προσπαθεί να καλύψει τις βάρδιες όλα τα τμήματα και τις κλινικές ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, φτάνοντας στα όρια της κατάρρευσης αν δεν τα έχει ήδη ξεπεράσει προπολού, ενώ ανύπαρκτη είναι ουσιαστικά και σε υποδομές και στελέχωση και συνολικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την ίδια στιγμή βέβαια αυγατίζει και γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέας που κάνει στην πραγματικότητα business πάνω σε αυτό το κενό που έχει διαμορφώσει η πολιτική σας. Σας ρωτάμε λοιπόν τι άμεσα μέτρα θα πάρετε για την άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου αριθμού μόνιμων παθολόγων στο νοσοκομείο, ώστε να καλύπτεται πλήρως οι ανάγκες των κατοίκων του νησιού και να εξασφαλιστεί η 24ωρη λειτουργία του και του νοσοκομείου και των δομών πρωτοβάθμιας. Και βέβαια και την άμεση πρόσληψη στο νοσοκομείο και των λοιπόν απαραίτητων ειδικοτήτων ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο των μονήριων ειδικοτήτων. Και βέβαια και το αναγκαίο τεχνικού και προσωπικού καθαριότητας. Και αντίστοιχα στις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας και στο ΕΚΑΒ, ώστε να εξασφαλίζεται η 24ωρη και επαρκής λειτουργία των αναγκαίων ασθενοφόρων στο νησί. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Κομινάκα. Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλεύρης. Ορίστε, κύριε Πλεύρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά κιόλας, κύριε Πρόεδρε. Και χρόνια πολλά, έτσι κι αλλιώς 40 μέρες κρατάει η γιορτή. Καλησπέρα σας. Κυρία Κομινάκα, πάμε να δούμε τα πραγματικά δεδομένα και να δούμε ακριβώς τι ενέργειες γίνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος και θα δείτε ότι το παράδειγμα της ΚΟ ακριβώς είναι το παράδειγμα που δείχνει πώς από εδώ και πέρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κενά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην ΚΟ αυτή τη στιγμή, για να δούμε πρώτα απ' όλα τα δεδομένα, υπηρετούν περισσότεροι γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό από ό,τι υπηρετούσαν το 2019. Το 2019 υπηρετούσαν 158 εργαζόμενοι. Το 2000 σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι κοντά στους 190 εργαζομένους, εκ των οποίων 35 γιατροί και 84 εργαζόμενοι είναι νοσηλευτές. Παρουσιάζονται προβλήματα. Παρουσιάζονται προβλήματα αναφορικώς με αυτό το οποίο είπατε
με τους παθολόγους αυτή τη στιγμή και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Σημειωτέων να πούμε ότι από το 2009 στο 2019 8 θέσεις παθολόγων απέβησαν άγονες, όπως έχουν αποβεί άγονες και οι προκηρύξεις οι οποίες βγήκανε το 2021. Και έχουμε αυτές τις δύο οι οποίες βγαίνουν τώρα, ενώ δεν έχουμε αφήσει ακάλυπτο το νησί, καθώς υπάρχει πλήρης προγραμματισμός μέχρι το Πάσχα και κατά τη διάρκεια του Πάσχα, ναι, με μεταφορά παθολόγου από άλλη υγειονομική περιφέρεια, από τον Ευαγγελισμό, από τη Λάρισα, από την Αγία Βαρβάρα, τον Τζάνιο, τη Ρόδο και την Κάλυμνο και κάλυψη από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Πώς πιστεύουμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα? Γιατί όπως βλέπετε οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες. Δεν είναι ότι δεν γίνονται, δεν καλύπτονται οι θέσεις συγκεκριμένες. Η πρώτη δυνατότητα είναι που ήδη ψηφίσαμε με το νόμο 5015 του 23 και πλέον όσοι μετακινούνται έως τις 31 του 1923, του 2023, άρα σε αυτό το κρίσιμο σημείο στο οποίο συζητάμε, οι γιατροί θα λαμβάνουν επιπλέον 1.800 ευρώ του μισθού τους. Και πιστεύουμε ότι με τις ενέργειες οι οποίες θα γίνουν τώρα θα έχουμε μετακίνηση. Το δεύτερο, με τη δυνατότητα την οποία δίνουμε προκειμένου να υπάρχουν και προκηρύξεις μερικής απασχόλησης, θα ενεργοποιήσουμε λοιπόν τον νόμο τον οποίο ψηφίσαμε και στον οποίο διαφωνούσατε, ότι ναι, εάν αποβούν άγονες και αυτές οι προκηρύξεις, τότε οι προκηρύξεις θα είναι μερικής απασχόλησης. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στα νοσοκομεία μας να υπάρχουν γιατροί. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ειδικά σε νοσοκομεία που βρίσκονται στα νησιά μας δεν υπάρχει προθυμία. Παρά τα κίνητρα που δίνονται, ακόμα και τα 1.800 επιπλέον του μισθού που σας λέω, να υπάρχει πλήρη κάλυψη των θέσεων. Οπότε εκεί πέρα θα γίνει προκήρυξη μερικής απασχόλησης, ώστε οι ιδιώτες γιατροί που υπάρχουν να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με οργανωμένο τρόπο, όχι αποκλειστικά και μόνο με το μπλοκάκι που ισχύει τώρα, αλλά με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και να καλυφθούν οι θέσεις, όπως αντίστοιχα και η δυνατότητα που θα δοθεί σε γιατρούς του ΕΣΥ ήπια να εργάζονται εκτός, είναι κίνητρο να μην γίνει το φαινόμενο που έγινε στην ΚΟ, που παραιτήθηκε παθολόγος γιατί ήθελε να ιδιωτεύσει. Εάν είχε αυτή τη δυνατότητα και είχαν ολοκληρωθεί ενέργειες οι οποίες θέλουμε, δεν θα χρειαζόταν να παραιτηθεί ο παθολόγος. Πρέπει να δούμε ότι συνολικά και ειδικά για τα νησιά μας είναι προς όφελος να πάμε σε σχέσεις στις οποίες ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να μπουν στο σύστημα, κρατώντας και ιδιωτικό έργο, και γιατροί του ΕΣΥ να έχουν και ήπιο ιδιωτικό έργο. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε εδώ συνεχείς ερωτήσεις για ποιο λόγο δεν καλύπτονται οι θέσεις και θα σας απαντάμε ότι βγαίνουν προκηρύξεις, αλλά είναι άγονες οι θέσεις. Και αυτό είναι μονόδρομος και η ερώτησή σας, παρόλο που γίνεται από άλλη ιδεολογική σκοπιά, δικαιώνει πλήρως ότι αν δεν πάμε σε αυτές τις σχέσεις στο ΕΣΥ, θα παραμένουν κενές οι θέσεις και θα μετακινούμε κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε, κύριε Κομινάκα, 3 λεπτάκια για σας. Κύριε Υπουργέ, αν κάποιος γνωρίζει την κατάσταση στο νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας της ΚΟ, θα τρομάξει με τη δήλωσή σας ότι το παράδειγμα της ΚΟ είναι ενδεικτικό για το τι θα ακολουθήσει σε όλη την Ελλάδα στο θέμα της αντιμετώπισης των προβλημάτων των δομών υγείας. Και θα τρομάξουν ιδιαίτερα οι νησιώτες που αυτό το έχουν βιώσει πολλά χρόνια στο πετσί τους, αυτή την πολιτική που περιγράψατε και τα αποτελέσματα που εκδηλώνονται. Όχι τυχαία επέλεξα να αναφερθώ, ξεκινώντας, σε δύο ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει εδώ και ένα χρόνο. Και δεν έχουν απαντηθεί από το Υπουργείο σας. Γιατί, για να δείξουμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο, ούτε έκτακτο, χρονίζει, δεν το αντιμετωπίζεται και βέβαια συνεχώς επιδεινώνεται σε βάρος και των μόνιμων κατοίκων και των τουριστών και των εργαζομένων στον τουρισμό, της βαριάς βιομηχανίας, πως λέτε, της χώρας. Και βέβαια και σε βάρος της υγείας των ίδιων των γιατρών, των εργαζομένων, των νοσηλευτών που ξεπερνάνε τα όρια τους. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο νούμερο ένα λόγος που λειτουργεί αποτρεπτικά για την κάλυψη των θέσεων σε αυτές τις δομές υγείας. Το Μάιο του 2022, που γίνανε μεγαλειώδεις κινητοποίησεις των κατοίκων του νησιού,
Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε Τίγκο και καθησύχαζε τότε ότι θα και υποσχόταν ένα σύγχρονο νοσοκομείο όπως αυτό της Λευκάδας. Έπρεπε να μαντέψουν και να περιμένουν οι κάτοικοι ότι και το νοσοκομείο της Λευκάδας μπορεί να ήταν σύγχρονο, αλλά έμεινε άδειο. Με τις ελατίνες μένουν ακόμα μηχανήματα, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει. Γιατί λοιπόν μένουν συνεχώς άγονες οι θέσεις, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία στην νησιωτική περιοχή? Γιατί τα όποια υποτιθέμενα κίνητρα δίνεται είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, ανεπαρκή και κυρίως δεν αντιμετωπίζουν το πρώτο και βασικότερο πρόβλημα, ότι σε αυτά τα νοσοκομεία η πλειοψηφία των ειδικοτήτων είναι μονήρης. Οι γιατροί που πάνε εκεί αναγκάζονται να είναι σχεδόν σε συνεχή εφημερία, παίρνουν τεράστιο ρίσκο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τόσα αυξημένα περιστατικά, και βέβαια αυτό λειτουργεί σε βάρος και της ίδιας της υγείας. Οι εργασιακές συνθήκες είναι εξαντλητικές και επικίνδυνες και για τους ίδιους και βέβαια για ό,τι άλλο συνεπάγεται, για τη δυνατότητά τους να εξελιχθούν επιστημονικά, να μπορούν να πάρουν άδειες, λοιπόν, να συμμετάσχουν σε οτιδήποτε. Άρα, όσο συνεχίζετε να κρατάτε, να προκυρήσετε για παράδειγμα μία ή δύο θέσεις, που είναι δεδομένο για έναν γιατρό ότι όταν θα πάει να εργαστεί δεν θα μπορούν να καλυφθούν ούτε καν οι στοιχειώδεις 24ωρη λειτουργία, άρα πόσο καιρό θα εφημερεύει, πότε θα μπορέσει να πάρει άδεια. Όσο κρατάτε καθυλωμένους ουσιαστικά τους μισθούς, και να σας πω, επειδή είστε και νομικός, λέτε για τα μπόνους, όμως υπάρχουν αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας που λένε ότι οι περικοπές που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια κατά κρεούργηση των μισθών των υγειονομικών είναι αντισυνταγματικές και περί άλλων την βάζετε. Και αυτά δεν τα δίνετε. Άρα, γιατί κίνητρα μιλάτε ότι θα αρκούν και τα 1.800 και όσα κατά καιρούς δίνετε, που βέβαια δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ανάγκες μετακίνησης ενός γιατρού ή μιας οικογένειας για ένα ολόκληρο χρόνο, είναι συγκεκριμένα, για συγκεκριμένα διαστήματα, και βέβαια πολύ περισσότερο όταν οι συνθήκες εργασίας είναι τέτοια, τα οργανογράμματα στα νοσοκομεία είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν όποιος πάει να εργαστεί σε αυτά τα νοσοκομεία. Επομένως, λύση δεν μπορεί να είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής που έφερε εδώ, που έφερε τις δημόσιες δομές υγείας, ούτε βέβαια αντί να καλύπτετε, να αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα που σας περιέγραψα, να πληρώνετε όπως πρέπει να πληρώνετε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να καλύπτονται με επάρκεια και μόνιμες θέσεις εργασίας το σύνολο των κενών θέσεων, στην πραγματικότητα να ανοίγετε την πόρτα για να φύγουν και οι ελάχιστοι γιατροί που δίνουν μάχη μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τη μερική απασχόληση, ανοίγοντας την πόρτα στους ιδιώτες κλπ. Δεν μπορούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτά τα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα που γίνονται σε βάρος του νησιωτικού πληθυσμού, γιατί προδιαγεγραμμένο έγκλημα είναι να γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι υπάρχει ένα ασθενοφόρο, για παράδειγμα, ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα ασθενοφόρο αναβάρδια, άρα οι γιατροί να χρειάζεται να επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος όχι, για να στείλουν το ασθενοφόρο. Τι σημαίνει σε ένα ολόκληρο νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να μην υπάρχει ΜΕΘ και ΜΑΦ, άρα ακόμα και για πιο απλά περιστατικά να υπάρχει κίνδυνος αυτά να εξελιχθούν σε επικίνδυνα, αναζητώντας θέσεις στα νοσοκομεία άλλων νησιών ή του Πειραιά. Να υπάρχουν ελλείψεις ακόμα και σε παθολόγους το 2023 σε ένα ολόκληρο νησί. Άρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε και έτσι τα ζητήματα της υγείας, να τα μετράμε όλα με κριτήριο το κόστος και το όφελος, να μετράτε δηλαδή τα κέρδη και τις ζημιές στη δημόσια υγεία, την ώρα που το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο θα διαφυλαχθούν οι ανθρώπινες ζωές.